ενοχή στην ουσία είναι καμπανάκι που δηλώνει ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα μας. Και αυτό είναι χρήσιμο σε αυτή τη φάση για να μπορέσω να βρω αυτό που μου λείπει, την έλλειψη που έχω και μου προκαλεί αυτή την ενοχή. Αλλά όμως δεν θα μείνω στην ενοχή. Γιατί η ενοχή είναι μια πράξη εγωκεντρική. Είναι μια αυτοαπασχόληση. Έκανα και γιατί το έκανα. Γιατί είμαι έτσι, γιατί είμαι αλλιώς. Αυτή η διαρκής αυτοπαρατήρηση και αυτή η αυτοαπασχόληση είναι μια εγωιστική πράξη που ψάχνει ο άνθρωπος να αυτοδικαιωθεί, να αναλύει την ενοχή του, να ασχολείται με την ενοχή του, θεωρώντας πως έτσι θα ισοφαρίσει το κακό που έκαμε στον εαυτό του στους άλλους και θα απενοχοποιηθεί. Όχι. Δεν υπάρχει ενοχή από τη στιγμή που σταυρώθηκε ο Χριστός. Δεν υπάρχει ενοχή από τη στιγμή που μετανοεί ο άνθρωπος. Άρα το ζητούμενο είναι να μετανοήσουμε. Και μετάνοια δεν είναι η ενασχόληση με τα πάθη μου και η ανάλυση τους πόσο αμάρτησα ή δεν αμάρτησα, πόσο κακός είμαι ή πόσο καλός είμαι. Αλλά η μετάνοια είναι πραγματικά η σύναψη σχέσης με τον Θεό. Η αμαρτία απλώς είναι τα συμπτώματα που έδειξαν ότι δεν έχω σχέση με τον Θεό πραγματική. Δεν μου γίνει ο καημός, τον τέρτη ο Θεός, δηλαδή να γίνει ζωή μου και να δω ότι τον ποθώ και τον χαίρομαι και δεν με γεμίζει. Και αυτό το πράγμα μου γέννησε τις αμαρτίες, τις αστοχίες. Δεν ασχολείται λοιπόν με αυτές. Είναι χρήσιμες όπως μια ασθένεια. Μια ασθένεια χωρίς συμπτώματα είναι πολύ επικίνδυνη. Τα συμπτώματα δείχνουν την ασθένεια για να πάω στον ιατρό και να θεραπευτώ. Και ο ιατρός είναι ο Χριστός. Από εκεί πέρα όμως δεν ασχολούμαι με τα συμπτώματα. Βρήκα το σημαντικό. Βρήκα την λύση. Βρήκα την θεραπεία που είναι ο Χριστός. Όπως είδατε, δεν σας κάνει εντύπωση και στην παραβολή του ασώτου ιού. Όταν επέστρεψε ο άσωτος, είπε στον Θεό Πατέρα, ήμαρτον εις τον ουρανό κενόπιό σου. Είδατε να υπάρχει καμιά κουβεντούλα για τις αμαρτίες του. Είδατε να υπάρχει καμιά κουβέντα για τη μακρινή χώρα, πώς πέρασε και τι έκανε. Δέχθηκε ο πατέρας μια αναφορά για τις ενοχές. Τίποτα. Αν τη στιγμή που επέστρεψε και τον εναγκαλίστη, τελείωσαν όλα. Είναι το συμβόλαιο της συμφιλίωσης και της ειρήνευσης της καρδιάς μας με τον Θεό. Και όταν ειρηνεύσει η καρδιά με τον Θεό, ειρηνεύει με κάθε άνθρωπο. Οπότε οι ενοχές είναι χρήσιμες ως σύμπτωμα να μου πούν ότι δεν είμαι καλά, αλλά δεν μείνω ποτέ σε αυτές. Και μα στην πραγματικότητα η μετάνοια είναι η κατάργηση των ενοχών. Είναι αυτό που λέμε στην Εκκλησία, μπερδέψαμε την κατάνοιξη με την κατάθλιψη. Είναι ύπουλη αυτή η διάθεση του ανθρώπου να αυτοαπασχολείται, να μελετά διαρκώς τον εαυτό του, ψάχνοντας μία αυτοδικαίωση. Το λέμε αυτομεμψία, αλλά τι είναι, ένας πληγωμένος εγωισμός, ο οποίος κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και δαιμονική κατάσταση. Ας μου επιτραπεί όρος, όταν φέρει τον άνθρωπο σε απόγνωση, σε απελπισία ή ένα εσωτερικό σχίσιμο που τον κάνει να μαυρίζει η ζωή του και να μαυρίζει και τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Συνήθως η ψυχολογική συμπεριφορά των ανθρώπων που έχουν αυτή την αυτομεμψία γίνονται καχύποπτοι και με τους άλλους ανθρώπους, γίνονται επικριτικοί και αυτό το πράγμα είναι ένα πλέγμα του ανθρώπου που στην ουσία θα μπορούσαμε πιο όμορφα το πούμε όπως είπαμε και πριν, είναι ένας πληγωμένος εγωισμός. Και είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου χωρίς την χάρη του Θεού να ξανααναστήσει τον πεσμένο εαυτό του. Είναι αυτό που είπατε πριν, η ιδωλοποίηση. Προσπαθώ, επειδή νιώθω ότι έπεσα κάτω, είμαι σωριασμένος κάτω, προσπαθώ να σηκώσω ξανά τον εαυτό μου μόνος μου, να τον καθίσω στο θρόνο, να τον κάνω είδωλο και να τον προσκυνώ. Και επειδή δεν τα κατάφερα, γιατί αυτό ήταν ο στόχος μου, και δεν τα κατάφερα γιατί απέτυχα, κλαίγομαι, μιζεριάζω, για να μπορέσω, θεωρώντας πως με αυτόν τον τρόπο θα απενοχοποιήσω τον εαυτό μου. Δεν απενοχοποιείται ο άνθρωπος με το κλάμα του ή με την αυτομεμψία του, απενοχοποιείται όταν στραφεί στην αγάπη του Θεού. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή, συμβαίνει στους θρησκευτικούς, στους εκκλησιαστικούς κύκλους, ιδίως κάποιες συνειδήσεις ευαίσθητων των ανθρώπων, με περιδεή συνείδηση, να εμένουν και να ασχολούνται διαρκώς με τις αμαρτίες, να μέμφονται διαρκώς τον εαυτό τους, θεωρώντας πως αυτή είναι μια πνευματική πράξη. Όχι, είναι μια επικίνδυνη πράξη που κρύβει έναν ιδιαίτερο θρησκευτικό εγωισμό.